Δεν έχει δημοκρατία συστήματα ανείχνευση αλλά και κατάρρυψη πυράβλων αυτού του είδου. Η κοινωνία των πολιτών από το πρωί ε, είναι στην οικοτολογία στην ουσία στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πάμε κατευθείαν σε έδωσα σύνταξη και στον Κυριάκο 56. Διερεύνησε το θέμα, έχει μαζέψει απαντήσει για μα. Κυριάκο, ορίστε. Καλησπέρα σα. Ε, να αρχίσουμε χρήσαν θέμα με τη θέση τη Κυπριακή Δημοκρατία βάσει πάντα των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει. Ολύτε. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο πω το περιστατικό καταγράφεται ω μεμονωμένο και τυχαίο. Από την άλλη, θα πρέπει επίση να τονίσουμε πω η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα βασιστεί στην έρευνα του ψευδοκράτου, αλλά στη δική τη έρευνα, η οποία έχει ήδη αρχίσει και προφανώ χρυσαθέ θα λάβει υπόψη και τι απόψει του ψευδοκράτου. Εξέδωσε ανακοίνωση και το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αναφέρει πω αξιολογούνται όλε οι πληροφορίε για το υπτάμενο αντικείμενο που έπεσε στο κατεχόμενο από την Τουρκία. Έδαφο τη Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι. Ε, Ακριβώ και προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι οι Κυπριακέ Αρχέ βρίσκονται σε επαφή με τι αρχέ γειτονικών και άλλων φιλικών χωρών με στόχο τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων και πληροφοριών. Ειδικότερα η δική μας πληροφόρηση καταδεικνύει πως έχει ζητηθεί εμπειρογνωμοσύνη και έκτο Κύπρου και συγκεκριμένα από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Ρωσία. Και να επαναλάβουμε πως η Κυπριακή Δημοκρατία καταγράφει Ω μεμονωμένο αυτό το περιστατικό και από την άλλη, δημιουργούνται χρήμα και κάποια εύλογα ερωτήματα όπω τα προνέφερε και στην εισαγωγή σου. Έχουμε λοιπόν ή δεν έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίζουμε και να αναχαιτίζουμε S200 ή άλλου πυράβλους. Και ποια είναι η απάντηση που κατάφερε να λάβει, Κυριακό, τι καταδεικνύουν οι πληροφορίε σου. Ε, Αρμόδιε πηγέ μα ξεκαθάρισαν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει του μηχανισμού και να ανοιχνεύσει και να καταρρύψει τέτοιου και άλλου πυράβλου. Ναι. Τότε, γιατί δεν καταρρύφθηκε ο συγκεκριμένο πύραυλο που έπεσε στον πενταδάχτυλο, είναι το βασικό ερώτημα στην ουσία που γεννάται από το πρωί. Θέσαμε και αυτό το ερώτημα στι αρμόδιε πηγέ, οι οποίε μα εξήγησαν τι προβλέπουν τα στρατιωτικά πρωτόκολλα. Λοιπόν, όταν ένα κράτο και στην προκειμένη περίπτωση η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε κρίση, αναμενόμενα το επίπεδο ετοιμότητα θα είναι πιο χάμηλο. Συγκεκριμένα, όπω μα λέχθηκε, βάσει τη υφιστάμενη κατάσταση, εν καιρό δηλαδή ειρήνη, ο χρόνο αντίδραση για ανείχνευση και κατάρρευση πυράβλου είναι γύρω στα 15 λεπτά. Ο συγκεκριμένο ρωσικό πύραυλο S200 χρειάστηκε μόλι 1,5 λεπτό, παρακαλώ, για να φτάσει από τη Συρία και να πέσει στον πενταδάχτυλο. Συνεπώ, βάσει του προβλεπόμενου τουλάχιστον βαθμού εγρήγορση τη εθνική φρουρά, βάσει πάντα των πρωτοκόλων που προαναφέραμε, δεν υπήρχε η δυνατότητα ανείχνευση και αναχέτηση. Εν καιρό πολέμου όμω ή σε περίοδο κρίση, τα συστήματα εράμενα προφανώ είναι σε πλήρη εγρήγοση, θα είναι σε πλήρη εγρήγορση και βάσει τη ενημέρωσή μα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε να ανιχνεύσει και να, να καταρρύψει τον S. 200 ή οποιοδήποτε άλλο πυράβλο. Βέβαια, αφού έγινε το συγκεκριμένο συμβάν και η Κύπρος λόγω γεωγραφικής θέσεως βρίσκεται στο επίκεντρο τώρα α, τέτοιων α, α, ανταλλαγών πυράβλων, ένθεν και ένθεν, είναι ένα ζήτημα σε ποιο βαθμό ετοιμότητας θα πρέπει να βρίσκεται. Είμαι βέβαιος ότι και αυτό θα τεθεί και θα απαντηθεί, Κυριάκο, τις επόμενες ώρες... Προφανώ θα τεθεί και θέμα απαραξιολόγηση τη κατάστασης του βαθμού ετοιμότητα. Ε. Ευχαριστούμε πολύ, Κυριακό. Θα μείνουμε, βέβαια, στο θέμα. Σύσκεψη με τον αρχηγό των τουρκικών.